έχει ο Χάρης ο Μπότσαρης. Παρακαλώ το βίντεο και να πούμε. Με την εξέταση των πρώην επικεφαλής της ΕΕΠ, Κώστα Μπίκα, συνεχίστηκε η εξέταση μαρτύρων στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Ο κύριος Μπίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε πως πληροφορήθηκε την ύπαρξη της λίστας Λαγκάρτ από δημοσιεύματα στον ξένο τύπο την άνοιξη του 2010 και πως στην συνέχεια συζήτησε το θέμα με στέλεχος των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών, το οποίο τον ενημέρωσε πως θα μπορούσε η ελληνική πλευρά να λάβει αυτά τα αρχεία. Ο πρώην επικεφαλής της ΕΕΠ τόνισε πως πληροφόρησε σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών και πρόσθεσε ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έδωσε χρήματα για να πάρει τη λίστα. Χθες κατέθεσε ο πρέσβης της χώρας μας στο Παρίσι, Κωνσταντίνος Χαλαστάνης, ο οποίος είπε ότι στις 29 Σεπτεμβρίου του 2010 σφράγισε ο ίδιος τον διπλωματικό σάκο, στον οποίο υπήρχε και η λίστα Λαγκάρτ, χωρίς ωστόσο, όπως δήλωσε, να το γνωρίζει. Ο ίδιος υπογράμμισε πως όλη η διαδικασία μέχρι η λίστα να φτάσει στο Υπουργείο Οικονομικών διήρκησε 5 με 6 ώρες. Πρόσθεσε πως η μοναδική ενημέρωση που είχε ήταν πως ο Υπουργός Οικονομικών περίμενε κάτι από την Γαλλίδα ομόλογό του. Ο μάρτυρας σημείωσε πως του έδωσε ο υπάλληλος το χαρτί της γραμματέως του Γιώργου Παπακοσταντίνου, το οποίο στη συνέχεια χάθηκε. Αφού, όπως φέρεται να είπε ο κύριος Χαλαστάνης, σιγουρεύτηκα ότι πήγε ο φάκελος και το πρόχειρο χαρτί της παραλαβής δεν είχε καμία αξία. Οι τόνοι ανέβηκαν και χθες μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής Χρήστου Μαρκογιαννάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούσε επί 2 ώρες τον μάρτυρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Επιτροπής να θέσει όριο 20 λεπτών για τις ερωτήσεις των εισηγητών και 5 λεπτά για τις ερωτήσεις των υπόλοιπων βουλευτών. Η κυρία Κωνσταντοπούλου εξέδωσε σήμερα και ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο για προσπάθεια φήμωσής της, ώστε να μην κάνει όπως πρέπει το καθήκον της στην Επιτροπή. Πριν από λίγη ώρα, αδυναμία να εντοπίσει το αν και πότε έγινε αλλίωση στη λίστα Λαγκάρτ, δήλωσε ο επικεφαλής του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Μανώλης Φακιανάκης, αν δεν έχει στην κατοχή του το πρωτότυπο πλην χαμένου CD που ήρθε στα χέρια του Γιώργου Παπακοσταντίνου. Κυρίες και κύριοι, επειδή τελειώνει η εκπομπή, θέλω να πω μόνο τούτο και να κλείσει την εκπομπή ο Χάρης ο Μπότσαρης. Εάν αυτοί οι άνθρωποι, εκτός του κύριου Σφακιανάκη, εκπροσωπούν την Ελλάδα, να λυπηθούμε για την Ελλάδα. Με αυτά που κατέθεσαν στην Προανακριτική Επιτροπή, εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Αυτούς έχουν. Αυτοί δεν κάνουν ούτε για θυρωρή, εάν είναι έτσι τα πράγματα, εκτός αν έχουν καθοδήγηση να τα πούνε διαφορετικά. Οπότε και πάλι δεν κάνουν να εκπροσωπούν την Ελλάδα, διότι είναι μπάμιες. Να πούμε, Σπύρο, ότι η Προανακριτική Επιτροπή έχει ένα περιθώριο μέχρι τις 25 του Φεβρουαρίου να εκδώσει πόρισμα. Είχε πει όμως στην αρχή στα διαδικαστικά μέρη της πρώτης συνεδρίασής της ότι δεν μπορεί να βγάλει πόρισμα και είναι προφανές αυτό, φυσικό είναι, αν δεν έχει και το πόρισμα του ΣΔΟΕ από την ερεύνηση της λίστας Λαγκάρτ. Το ΣΔΟΕ λέει ότι χρειάζεται 6 μήνες. Καταλαβαίνετε τώρα πώς παίζεται η μπάλα ανάμεσα στην μία και στην άλλη πλευρά για να μην υπάρχει τίποτε. Πάμε όμως στα γεγονότα. Ο κύριος Χαλαστάνης, που εξετάστηκε ως πρώτος μάρτυρας, έστειλε, λέει, το CD που του παρέδωσαν οι Γάλλοι από το Υπουργείο Οικονομικών στην Αθήνα με αγγελιοφόρο της πρεσβείας του, οποίου το εισιτήριο το πλήρωσε αυτός. Έτσι λέει, το πλήρωσε αυτός. Δεν είχε η πρεσβεία χρήματα να το πληρώσει. Και το έγγραφο το οποίο του έδωσαν οι Γάλλοι ότι το παραλαμβάνει από αυτούς, το έχασε σε μια φάση που καθαριζόταν, έγινε καθαριότητα στο γραφείο του, αυτό χάθηκε, αυτό έτυχε να χαθεί. Πολλά δεν χάνονται σε αυτή τη λίστα. Ναι, ναι. Πάρα πολλά χάθηκαν. Έτσι, είχε χάσει ο κ. Παπακοσταντίνου, ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Διώτης, όλοι τα χάσαν. Έχασε λοιπόν, είχε και ο κ. Χαλαστάνης να χάσει αυτό, καθάριζαν το γραφείο. Τώρα τι να κάνουμε, τόσα χαρτιά ανακατεύτηκαν, χάθηκε ένα, έτυχε να είναι αυτό. Ναι. Τυχαία. Μάλιστα. Τώρα πήγε ο αγγελιοφόρος, το έδωσε στην κυρία Χατζή που ήταν η διευθύντρια του γραφείου του κ. Παπακοσταντίνου, αλλά και εκεί χάθηκε το χαρτί που έβαλε υπογραφή στο Δίνο. Το πήρες. Εντάξει, το έμαθε τηλεφωνικά ο κ. Χαλαστάνης, αφού το πήρατε, τι το θέλουμε το χαρτί, έτσι
είπε και το ρεπορτάζ του Λάμπρου Πάσχου στο βίντεο που μας έδειξε λίγο πριν. Πάει και αυτό. Τώρα να πούμε ότι εξετάστηκε ο κύριος Μπίκας. Ο κύριος Μπίκας έμαθε από ελβετικές εφημερίδες ότι κάτι γίνεται με τον Φαλσιανί, ότι πήρε στοιχεία από την τράπεζα, την HSBC, ότι τα έχουν οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες. Πήγε στο Παρίσι, μίλησε με τον ομόλογό του των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών. Εκείνος του είπε τι ψάχνει να βρει, σαν τα βρουν τα υπουργεία. Και γι' αυτό λέει: εγώ δεν το πήρα ποτέ, ούτε ξέρω αν το πλήρωσε κανείς ή δεν πληρώσαμε ποτέ. Στο Παρίσι πήγε όμως το Φλεβάρι. Στο Παρίσι πήγε. Γιατί πήγε, πήγε να δει τις μαζορέτες, πώς τις λένε, γιατί πήγε. Πήγε. Τον πύργο του Άιφελ πήγε να δει. Ο Σανζελιζέ, πήρε ένα καφεδάκι. Ναι, τον Κλή. Ρωτάω εγώ. Τον κύριο Κλή. Τον κύριο Κλή. Κατέθεσε ο κύριος Φλωράτος. Ο κύριος Φλωράτος, ο οποίος είχε δώσει κατάθεση στον οικονομικό εισαγγελέα ότι ο πρέσβης που παρέλαβε αρχικά το CD από τις γαλλικές αρχές ήταν ο κύριος Κλής, ο πρέσβης κύριος Κλής. Έτσι είπε. Αλλά τώρα το αλλάζει ο κύριος Φλωράτος, λέει εκ παραδρομής το είπα το όνομα. Το ξέχασε. Εκ παραδρομής το ξέχασα. Ή το έχασε. Ξέχασα ότι ήταν ο κύριος Χαλαστάνης πρέσβης, πρόσεξε τώρα. Ο κύριος Κλής έχει φύγει από το Παρίσι το 2002. Τότε έληξε η θητεία του, μετά πήγε στη Μόσχα. Mm. Ανάμεσα στον κύριο Κλή και στον κύριο Χαλαστάνη, πρέσβης στο Παρίσι ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος. Διευθυντής του γραφείου του Γιώργου Παπανδρέου. Μάλιστα. Όχι, το λέω έτσι. Ναι. Έτσι. Ο ένας ήταν του Προέδρου Δημοκρατίας, ο άλλος του Παπανδρέου. Ναι. Ωραία. Και τουλάχιστον εάν εκ παραδρομής αυτό, γιατί πήγε στο 2002 και δεν πήγε στο 2008, 7, 6, 5, 4, 3, που είναι ο κύριος Παρασκευόπουλος. Πήγε στον κύριο Παρασκευόπουλο. Α, δεν το είπε μόνο ο κύριος Φλωράτος αυτό. Το είπε και ο κύριος Πλασκοβίτης. Δύο μήνες πριν το είπε ο κύριος Πλασκοβίτης, δύο μήνες μετά το είπε ο κύριος Φλωράτος. Τον μπέρδεψε το όνομα Παρασκευόπουλος. Και οι δύο μπερδέψαν ακριβώς το ίδιο όνομα, τον ίδιο πρέσβη, το ίδιο Παρίσι, το ίδιο άλμα με τον κύριο Παρασκευόπουλο πριν από τον κύριο Καλαστάνη. Θα τρελαθούμε. Τώρα μετά πήγε και ο κύριος Σφαγιανάκης. Ξέρετε τι είπε ο κύριος Σφαγιανάκης, θα σας τα πω πολύ γρήγορα και απλά, διότι αυτά πραγματικά είπε και είμαι βέβαιος ότι αυτά είπε. Είπε ότι αν στα χέρια μου είχα το CD, θα σας έλεγα τι έγινε και τι αλλοιώθηκε. Δεν το έχω. Είναι τα χαμένα CD του Πάπα Κωνσταντίνου και ψάξε βρες μετά του Βενιζέλου τι είχε στα χέρια του. Δεν είχα στα χέρια μου όμως ούτε τα στικάκια που αναπαράχθησαν από τον κύριο Πάπα Κωνσταντίνου, διότι το έδωσε τον κύριο Διώτη. Ο κύριος Διώτης φώναξε μία δικηγόρο, έκανε αναπαραγωγή και το στικάκι. Το χάσε. Κατέστρεψε το στιγκάκι που του έδωσε ο κύριος Παπακωνσταντίνου και κράτησε το αντίγραφο που του έδωσε η δικηγόρος. Διότι, και λέει ο κύριος Σφακιανάκης, ότι αυτοί που τα κάναν αυτά όλα, τα κάναν με κατεύθυνση να εξαφανίσουν ίχνη. Έτσι είπε ο κύριος Σφακιανάκης. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Κύριε Καρατζαφερή, παρακαλώ. Συγγνώμη, αν χαθεί τα αμυντικά σχέδια που έχει ο κύριος Βενιζέλος, όπως χάθηκαν τώρα. Δηλαδή, τι θα σημαίνει αυτό για τη χώρα? Γιατί άκουσα προχθές σε απάντηση του Υπουργού προς το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι να το διασκεδάζει ο Υπουργός Αμήνης, αλλά άκουσα σήμερα όλοι οι Υπουργοί να λένε το χάσαμε. Και αν χαθούν λοιπόν τα αμυντικά σχέδια που λέει έχει σπίτι ο κύριος Βενιζέλος, η μέρα των ημείων που είναι σήμερα. Δηλαδή, μα έλεος δηλαδή. Μα τι μας περνάνε επιτέλους. Λοιπόν, ακούστε κύριε Νικολόπουλε κάτι το οποίο δεν το λένε τα κανάλια, έτσι. Και δεν αναφέρουμε βέβαια σε εσάς, κύριε Καρατζαφέρη. Λοιπόν, οι Αλεξάνδρες είναι κλειστοί γιατί υπάρχει κόσμο μπροστά στη Γαδά διαμαρτυρόμενος για τις συλλήψεις που γίναν. Του πάμε. Έτσι, ναι. Ακριβώς. Και δεν γίνεται κουβέντα που θα έτσι να... είναι και ο κύριος Μαρτίνης, ο οποίος αύριο οδηγείται στο... Είναι διαμαρτυρόμενος ο Μαρτίνης. Με το πάμε. Όχι, δεν είναι με το πάμε. Είναι, είναι πάμε ο Μαρτίνης. Ο κύριος Μαρτίνης στα είναι δελτία, για να πάει στο αυτόφορο. Στα δελτία είναι... πολιτικά θέματα έκαναν εποποιία με τον κύριο Μαρτίνη. 6,5 εκατομμύρια ευρώ στο ίδιο οφειλές, αλλά είναι πλημεληματικού χαρακτήρα η ποινική δίωξη. Στα δελτία ειδήσεων πρέπει να πούμε ότι έπαιξε το θέμα. Δεν έπαιξε το θέμα ότι οι άνθρωποι φάγανε ξύλο χωρίς λόγο για άλλη μια φορά από την αστυνομία για τα μάτια. Άλλο λέω. Απλώς δεν έχουν πει ότι είναι 12.30 ώρα και είναι ακόμα κόσμος έξω από την Γαδά. Ακριβώς.
Πάντως για τον Μαρτίνι, αν έχετε το πλούσιο υλικό του περιοδικού που έχετε, κύριε Καρατζαφέρη, θα δει κανένα εκεί εποποιία. Εγώ να τα βρω, είσαι και Ερυθρό Σταυρό. Ένα φίλο μου είπε ότι. Εκεί να δει τα πολιτικά τζάκια. Στο Δέλτα Σίγμα. Μου είπε ότι σε ένα. Εκεί στο ψυχικό, σε μια καφετέρια, γελούσε ένα κύριο γιατί διάβαζε, ας πούμε, αυτά που του στέλνανε. Γελούσε πάρα πολύ και το ρώτησε γιατί γελάτε, ας πούμε. Λέει, διαβάζω τις καταθέσεις των μαρτύρων στην Προανακριτική Επιτροπή και γελούσε. Αλλά γελούσε πολύ. Και όταν έφυγε ο κύριος που γελούσε, ο φίλος που με πληροφόρησε ρώτησε έναν άλλον, λέει, ποιος ήταν αυτός, και λέει, ήταν ο Θόδωρος. Λέει, ποιος Θόδωρος? Ο Γραβίλας, λέει, ο νυν διοικητής της ΕΥΠ. Γελούσε πολύ. Κάτι ξέρει, κύριε. Βέβαια κάτι ξέρει. Γιατί μπορεί να έχει και το πρωτότυπο. Μα δουλεύουν, αύριο θα πούμε περισσότερα. Αύριο θα πούμε περισσότερα και η ευθύνη, κύριε Νικολόπουλε, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι συνολική στην Προανακριτική Επιτροπή. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Εδώ το θέμα πρέπει να θαυτεί. Όπως θα ταυθεί και κάθε σκάνδαλο. Θα ταυθεί και κάθε σκάνδαλο. Διότι το πολιτικό σύστημα είναι αλυσίδα. Ένας κρίκος να κοπεί, έχει τελειώσει. Καλημέρα, φάνηκε από την αρχή, από τη συζήτηση στη Βουλή. Είδατε τι έγινε. Χωρίς εκτόνωση. Αν νομίζουν ότι χωρίς εκτόνωση αυτή η λαϊκή οργή θα. Με συγχωρείτε, κύριε Νικολόπουλε, όταν ένα πολιτικό σύστημα ψάχνεται δύο μέρες ποιον θα βάλει να αντιμετωπίσει την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και βρήκανε τον κύριο Γεωργιάδη και λέει, εντάξει, σωθήκαμε. Άρα δεν πάνε για να βρουν την αλήθεια, πάνε για να παίξουν μπουνιές. Ή δεν έχουν επίγνωση τι τους περιμένει, ότι καταραίουν. Μάλιστα. Αυτό δεν έχουν καταλάβει και νομίζουν ότι ο κόσμος τους πετάει δάφνες. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο 10:30. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Ακολουθεί η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα μια γειτονιά». Σε επανάληψη με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, να τη δείτε την εκπομπή. Γεια σας και χαρά σας.